Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους. Μαζί θα περάσουμε μια ωρίτσα και θα πάρουμε μια γεύση, θα κάνουμε ένα introduction γύρω από την DocumentDB. Είμαι ο Αντώνης Χατζηπαυλής. Στο slide βλέπετε στη μέχρι τώρα σχεδόν 30 χρόνια καριέρα μου διάφορους σταθμούς. Έχω φτιάξει το sqlschool.gr, στο οποίο μπορείτε να βρείτε αρκετό υλικό που αφορά το SQL Server. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media, Twitter, Facebook, το κανάλι μας στο YouTube, στο οποίο θα ανεβεί και το συγκεκριμένο recording. Υπάρχει και το group μας που έχουμε φτιάξει στο LinkedIn. Το SQL School είναι μέλος, είναι το official chapter στην Ελλάδα του SQL Pass. Το SQL Pass είναι ένας οργανισμός το οποίο είναι γύρω του, έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το SQL Server. Μπορείτε να κάνετε registration στο SQL Pass. Φυσικά το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στο SQL School. Αν θα κάνετε registration στο SQL Pass, διαλέξτε το sqlschool.gr σαν το δικό σας chapter και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά περισσότερα events στο μέλλον. Το SQL Pass σαν community έχει και αυτό μια σειρά από διάφορα chapters, τα οποία κάποια φαίνονται στο slide που βλέπετε και στα οποία μπορείτε να κάνετε subscription και να παίρνετε όλες τις ενημερώσεις που αυτά βγάζουν και φυσικά μια σειρά από αντίστοιχα webcasts και live meetings με αντίστοιχες εκπαιδεύσεις. Η ατζέντα μας για σήμερα είναι να δούμε τι είναι η DocumentDB, να δούμε τι σημαίνει DocumentDB, να αρχίσουμε σιγά σιγά να δουλεύουμε με DocumentDB, να γράψουμε απλά queries και φυσικά να δούμε και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το programming σε DocumentDB, στον DocumentDB server. Δεν έχω πιάσει το κομμάτι του programming, του καθαρού programming, αλλά θα πάρετε όμως μια αρκετά καλή γεύση πώς προορίζει, ας πούμε, στο server, στο DocumentDB server, να φτιάξεις store procedures, να φτιάξεις triggers, να φτιάξεις functions και πώς να τις χρησιμοποιήσεις. Τι είναι λοιπόν η DocumentDB? Η DocumentDB δεν είναι τίποτα περισσότερο και από τίποτα λιγότερο από ένα fully managed NoSQL database service που έχει φτιάξει Microsoft και το οποίο το συγκεκριμένο service μου δίνει τη δυνατότητα να έχω και να είναι και γρήγορο, αλλά και το performance του να είναι πάντα σταθερό. Είναι επίσης high available, επίσης έχει τη δυνατότητα να κάνεις scaling, να κάνεις elastic scaling, είναι global distributed και φυσικά μπορεί εύκολα κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να κάνει development. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά όλων των NoSQL database και το οποίο αρκετοί developers αρέσκονται να λένε και να κατακρίνουν τα relational databases είναι ότι είναι schema free. Η αλήθεια είναι ότι είναι schema free, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι το κάθε εργαλείο έχει τη χρήση του και ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε θα το χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχει σε καμία των περιπτώσεων κανένα NoSQL database να βγάλει εκτός παιχνιδιού τα relational database. Τα relational database είναι εκεί, έχουν μια δεσπόζουσα θέση, θα συνεχίζουν να έχουν δεσπόζουσα θέση γιατί έχουν να ικανοποιήσουν κάτι πολύ 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 συγκεκριμένο και με πολύ πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει χώρος για αρκετές εφαρμογές να χρησιμοποιήσουν αυτό που λέμε NoSQL databases. Ένα από τα επίσης χαρακτηριστικά που προσφέρει η DocumentDB είναι ότι μου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω όσον αφορά το κομμάτι του query μου πράγματα τα οποία είμαι κάπως εξοικειωμένος, εντάξει υπάρχουν αλλαγές και αυτό είναι να μπορώ να γράψω Transact SQL και στην ουσία αυτά τα queries εφαρμόζονται πάνω σε JSON δεδομένα. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι μου δίνουν τη δυνατότητα να μπορώ να διαβάσω γρήγορα δεδομένα. Έχω low latency, μάλιστα πολλές φορές μπορούμε να δούμε ότι κατά το 99% των ερωτημάτων που κάνω είναι κάτω από 10 milliseconds και όσον αφορά τα reads και όσον αφορά τα writes είναι κάτω από τα 15 milliseconds. Η DocumentDB είναι
αρκετά χρήσιμη αν θες να φτιάξεις content management για κάποιο website, για mobile, για gaming και για IoTs που παίζεις με sensors και θες, έχεις ένα μεγάλο όγκο δεδομένων που θες και έχουν τέτοιο format, δηλαδή έχουν JSON format και θέλεις να τα αποθηκεύσεις γρήγορα και να τα επεξεργαστείς φυσικά και γρήγορα. Φυσικά υπάρχουν και άλλες χρήσεις που μπορεί κάποιος να βρει στην πορεία. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα εξοικειωθεί πρώτα με το συγκεκριμένο εργαλείο και θα καταλάβει τα υπέρ του και τα κατά του και αντίστοιχα θα έρθει και θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο database, τι σημαίνει DocumentDB. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που μας παρέχονται από την DocumentDB. Η DocumentDB είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, την Elastic Scalable Throughput και Storage. Στην ουσία, με αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε scale up ή scale down ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το application μας. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται σε SSD δίσκους, τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν πολύ μικρό latency. Επίσης, η DocumentDB έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει containers για να αποθηκεύσει JSON data, τα οποία αυτοί οι containers για να αποθηκεύσουν τα JSON data, και θα το δούμε και στην πορεία, τα ονομάζουμε collections, και τα οποία μπορούν να γίνουν scaling σε unlimited storage sizes και με ένα μεγάλο throughput. Επίσης, δεν έχουν θέματα όσον αφορά το πώς μεγαλώνει η εφαρμογή μας, άρα λοιπόν δεν έχει κανένας λόγος να φοβηθεί τι θα γίνει αν θα φτάσω κάποιο ταβάνι από documents ή από rows, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι rows, μέσα στα collection μας. Επίσης, έχει τη δυνατότητα και είναι multi-region replication. Στην ουσία, έχω την δυνατότητα να κάνω transparently replicate τα δεδομένα μου σε πολλά regions μέσα στα δικά μου DocumentDB accounts. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να αναπτύξω εφαρμογές οι οποίες θέλουν global access πάνω στα data. Επίσης, μου δίνει τη δυνατότητα και αυτό είναι το σημαντικό, να έχω trade-offs ανάμεσα σε consistency, availability και performance, και τα οποία το SLA το οποίο δίνεται είναι πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό. Επίσης, μου δίνει τη δυνατότητα να έχω transparent regional failover και αυτό μάλιστα γίνεται με multi-homing APIs και φυσικά έχω τη δυνατότητα να κάνω και scaling το throughput. Μπορεί κάποιος, αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και να δει περισσότερα πράγματα, υπάρχει στο documentation της DocumentDB ένα section το οποίο είναι distributed data globally with DocumentDB. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να έρθω να κάνω ad hoc queries, τα οποία το συντακτικό του είναι παρόμοιο με το συντακτικό της SQL. Μπορώ να αποθηκεύσω ετερογενή JSON documents μέσα σε μία DocumentDB. Επίσης, και μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω queries πάνω σε αυτά, σαν να γράφοντας Transact SQL ή γράφοντας SQL, να μην το πούμε Transact SQL. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο σημαντικό πλεονέκτημα της DocumentDB είναι ότι είναι high concurrent και lock-free, λογικό, εντάξει. Επίσης, έχει log structure, structure index technology, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να έχω automatic indexing πάνω σε DocumentDB documents, κάτι που στο SQL Server πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό υπόβαθρο για να έχεις και να φτιάξεις σωστό document strategy. Επίσης, μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω να έχω rich real-time queries χωρίς να χρειάζεται να κάνω specify κάποιο σχήμα ή να βάλω hints ή να ορίσω index ή να έχω views, έτσι. Ένα άλλο πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό που την κάνει πόμα πιο δυνατή είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να μπορώ μέσα στην database να κάνω execute JavaScript. Η JavaScript
Έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Μπορώ λοιπόν να έρθω και να γράψω JavaScript, τα οποία αυτά τα JavaScript που θα γράψω, οι functions που θα φτιάξω να είναι, να χρησιμοποιηθούν είτε σαν store procedure, είτε σαν triggers, είτε να έρθω να φτιάξω δικές μου UDFs, δικά μου user defined functions. Επίσης μου δίνει τη δυνατότητα σε application logic να μπορώ να διαχειριστώ δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να ανησυχώ σχετικά με το με τα mismatch που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ application και database σχήματος. Επίσης η DocumentDB μου δίνει τη δυνατότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχω full transactional execution μέσα από JavaScript applications, που είναι από τα πράγματα τα οποία θέλουμε όλοι, και αυτό να γίνεται μέσα στο database engine της DocumentDB. Επίσης μου δίνεται η δυνατότητα με JavaScript να μπορώ να κάνω εργασίες, να κάνω executions τα οποία να είναι σαν να γράφω ένα insert, ένα replace, ένα delete, ένα select σε μια SQL Server database. Επίσης ένα άλλο πολύ καλό χαρακτηριστικό είναι ότι μου δίνει τη δυνατότητα να έχω tunable consistency levels. Στην ουσία μπορώ να έρθω και να διαλέξω μέσα από 4 αρκετά σαφώς ορισμένα consistency levels, για να μπορώ να πετύχω αυτό που θέλω όσον αφορά το trade-off μεταξύ consistency και performance. Επίσης η DocumentDB μου δίνει τη δυνατότητα, μου προσφέρει 4 επίσης διακριτά consistency levels όσον αφορά τα reads μου, που είναι strong, bounded, stateless, sessions και eventual. Επίσης αυτά είναι αρκετά κατανημένα, είναι granular, με ένα πάρα πολύ καλό trade-off μεταξύ των availability και latency. Επίσης, ένα ακόμα χαρακτηριστικό το οποίο μας δίνεται στην DocumentDB είναι αυτό που λέμε ότι είναι fully managed. Στην ουσία μου βγάζει από το κεφάλι μου το να διαχειριστώ μια database ή machine resources, και αυτό γιατί είναι ένα Azure service και δεν χρειάζεται να έρθω εγώ να κάνω manage virtual μηχανές ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι κάθε database που φτιάχνω γίνεται αυτόματα backup και προστατεύεται από τα failures με regional failures, δηλαδή μπορεί αν σκάσει ένα region να μετά να δω τα data μου σε κάποιο άλλον. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι που μας προσφέρει DocumentDB είναι ότι είναι open by design. Στην ουσία μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα υπάρχοντα εργαλεία και skills που έχεις για να δουλέψεις μαζί της. Ο προγραμματισμός πάνω σε DocumentDB είναι εύκολος. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρεις είναι να ξέρεις να διαχειρίζεσαι JSON και JavaScript. Επίσης, αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι να μπορείς να χρησιμοποιήσεις RESTful HTTP interfaces. Δεν χρειάζεται κάτι περίεργο για να αρχίσεις ή να βάλεις περισσότερο γνώση στο μυαλό σου για να έρθεις και να χρησιμοποιήσεις την DocumentDB. Όπως είπα και προηγουμένως, έχει τη δυνατότητα να έχει automatic indexing, και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχει compatibility με MongoDB applications. Στην ουσία προσφέρεται ένα API για MongoDB, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιείς με DocumentDB databases και να χρησιμοποιήσεις, να το χρησιμοποιήσεις για applications που έχουν γραφτεί για MongoDB. Το επόμενο κομμάτι είναι πώς η DocumentDB κάνει manage τα δεδομένα μας. Όπως είπα και προηγουμένως, η DocumentDB κάνει manage JSON data, τα οποία πρέπει να είναι well defined, και επίσης σαν resources η DocumentDB έρχεται και βάζει, μάλλον έρχεται, πρέπει να έχεις να φτιάξεις ένα DocumentDB account στο οποίο θα πάρεις ένα ID. Αν δεν έχεις, θα πρέπει να φτιάξεις κάποιο subscription στο Azure. Από εκεί και πέρα
έχεις τη δυνατότητα να έχεις users και να έχεις και permissions στο τι μπορούν να δουν οι συγκεκριμένοι οι χρήστες. Έχω τα collections, τα οποία μέσα στα collection έχω τα JSON documents, μπορώ να βάλω attachments και φυσικά πάνω εκεί μπορώ να έρθω και να γράψω και store procedures και triggers και user defined functions. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του pricing, στην DocumentDB, γιατί οι πιο πολλοί ρωτάνε τι κοστίζει, αν και γενικώς δεν είμαι από τους κατάλληλους ανθρώπους για να πω πράγματα στο pricing, η DocumentDB στην ουσία αυτό που πληρώνεις δεν είναι τίποτα άλλο από τα collections. Πληρώνεις λοιπόν per collections, το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις να έχεις ένα storage capacity μέχρι 10 γίγα. Σου χρειάζεται επίσης ένα minimum throughput, ας το πούμε έτσι, θα δούμε πώς βγαίνει και πώς χρησιμοποιείται, το οποίο περίπου κοστίζει γύρω στα $25 το μήνα. Από εκεί και πέρα, αυτό που ο κόσμος έρχεται και πληρώνει στην ουσία είναι το throughput, είναι τα queries τα οποία έρχεται και κάνει, και αυτό είναι αυτό που λέμε request unit per second. Το request unit per second είναι, να το πω με ένα απλό παράδειγμα, παραδείγματος χάρη για ένας απλό write ενός K document, στην ουσία το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά αυτό που έρχεσαι και πληρώνεις είναι αυτό, το 1K. Αν τώρα έρχεσαι να κάνεις ένα read, το οποίο το συγκεκριμένο read θα διαβάσει παραπάνω από 1K, στην ουσία έρχεσαι και πληρώνεις το κόστος, το IO κόστος για το συγκεκριμένο read που έχεις κάνει. Δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ απλά. Τι reads και τι writes κάνω. Γι' αυτό είναι το request unit per second. Από εκεί και πέρα μπορείτε να δείτε και να κάνετε adjust το RUs σε κάθε collection που έχετε προγραμματιστικά ή μέσα από το portal, δηλαδή μπορείτε να ανεβείτε ή να κατεβείτε σε επίπεδα. Και φυσικά σε κάθε query που κάνετε, ειδικά μέσα από το portal, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις το query και μετά να έρθεις και να δεις πόσα RUs είναι το συγκεκριμένο query, οπότε να έρθεις και να αποφασίσεις αν πρέπει να είμαι πιο ψηλά ή πρέπει να είμαι πιο χαμηλά. Ένα πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο που δώσανε είναι ένα DocumentDB Emulator, το οποίο είναι free και μπορείτε να το βρείτε αν ψάξετε στο internet DocumentDB Emulator, το οποίο ο DocumentDB Emulator σου δίνει τη δυνατότητα locally στο PC σου να έρθεις και να τεστάρεις τις εφαρμογές σου που χρησιμοποιούν DocumentDB και να δεις πού ακριβώς βρίσκεσαι όσον αφορά το κομμάτι των RUs. Επειδή λοιπόν αυτά είναι ωραία πράγματα, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε, γιατί θεώρησα σωστό στη συγκεκριμένη παρουσίαση να δείξουμε περισσότερα demos και λιγότερα slides. Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος να ξεκινήσει στην DocumentDB, πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα Microsoft account, το οποίο κάποιος μπορεί να έρθει και να φτιάξει, δηλαδή ένα Hotmail ή ένα Outlook account, από το συγκεκριμένο link. Τη στιγμή που έχει λοιπόν το συγκεκριμένο account, μπορεί να έρθει στο Azure Portal και μέσα στο Azure να έρθει και να φτιάξει ένα subscription. Και από τη στιγμή λοιπόν που θα φτιάξει το subscription, θα πρέπει να έρθει και να φτιάξει την DocumentDB του, που επενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι πρέπει να έχεις ένα DocumentDB account, να έρθεις να φτιάξεις μία database, μέσα στην database ή και περισσότερες φυσικά, να έρθεις να βάλεις collections, τα collections στην ουσία έχουν documents, attachments και όλα αυτά τα πράγματα και τα οποία χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την DocumentDB. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι για κάθε resource που είδαμε προηγούμενα, υπάρχει το ID του, το οποίο είναι μοναδικό, πρέπει να είναι μοναδικό και είναι string. Υπάρχει ένα underscore RID που είναι το resource ID, υπάρχει ένα underscore TS που είναι το timestamp και είναι epoch value, υπάρχει το e-tag, το οποίο στην ουσία σου δίνει, το χρησιμοποιεί για να κάνει optimistic concurrency, και υπάρχει και το self-link, το
underscore self που είναι το URI path στο συγκεκριμένο resource για να μπορέσω να κάνω αναφορά στο συγκεκριμένο resource. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κάνοντας ένα demo. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε μία document DB. Έχω αποκτήσει το subscription μου. Μπαίνω μέσα στο portal, στο portal.azure.com, έχω κάνει login και το μόνο που χρειάζομαι για να μπορέσω να φτιάξω μια document DB είναι να φτιάξω ένα document DB account και μετά να φτιάξω database. Είναι πολύ απλά να έρθω στο databases και στο databases να έρθω και να επιλέξω NoSQL document DB. Στο blade το οποίο μου βγάζει θα πρέπει να δώσω ένα account για να δημιουργήσω το συγκεκριμένο account με το subscription που έχω. Και από εκεί και πέρα να πω αν θέλω να το βάλω σε κάποιο resource group ή αν έχω κάποιο ήδη resource group για να κάνω Elastic, ποιο είναι αυτό το resource group. Και φυσικά να επιλέξω και το region στο οποίο θέλω να υπάρχει η συγκεκριμένη document DB. Και απλά κάνω create. Δεν θα το κάνω create, είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει γύρω στα 7 με 10 λεπτά. Οπότε ας προχωρήσουμε σε αυτό που ήδη έχω. Εγώ λοιπόν έχω έρθει και έχω φτιάξει μια document DB, έχω φτιάξει ένα account και έχω φτιάξει μια document database, μια document DB. Θα δείτε ότι με το που τη δημιουργεί βλέπω σε ποιο region είναι. Επίσης έχω τη δυνατότητα να δω στο monitoring πώς έχει χρησιμοποιηθεί, ποιο είναι το storage το οποίο χρησιμοποιείται, ποια είναι τα request τα οποία έχουν γίνει. Και από εκεί και πέρα το μόνο που μου χρειάζεται για να ξεκινήσω να κάνω τη δουλειά μου είναι απλά να έρθω και να φτιάξω μέσα στη συγκεκριμένη database, μέσα στο συγκεκριμένο account, αυτό να φτιάξω databases. Εγώ ήδη έχω μία database φτιάξει, θα μπορούσε κάποιος άλλος να έρθει και να πει έλα και φτιάξε μία καινούργια database, το που θέλεις να δώσεις ένα όνομα ότι σου αρέσει, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Απλά να θυμίσουμε ότι είναι case sensitive. Από εκεί και πέρα. Το επόμενο κομμάτι είναι μέσα στη συγκεκριμένη document DB να έρθω να φτιάξω αυτό που έχει, δηλαδή να φτιάξω collections. Και λέω λοιπόν, έλα και φτιάξαμε ένα καινούριο collection. Στο κάθε collection πρέπει να του δώσεις ένα όνομα. Στη δικιά μας την περίπτωση το collection θα είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Lucky Luke. Και εδώ έχεις τη δυνατότητα να πεις το level που θέλεις όσον αφορά το storage capacity. Βλέπετε ότι έχει το storage capacity και εδώ το throughput capacity και μάλιστα επειδή του έχουμε πει ότι είναι 250G, μου λέει ότι έχεις από 2500 μέχρι 250.000. Στη δικιά μας και φυσικά έχεις τη δυνατότητα να έρθεις και να πεις custom. Στη δικιά μας την περίπτωση δεν χρειαζόμαστε κάτι πολύ μεγάλο, δεν χρειάζεται να έχουμε κάτι ακριβό. Και επίσης εδώ έχω τη δυνατότητα να παίξω με το throughput capacity, τα RUs δηλαδή, τα οποία λέγαμε προηγουμένως, από 400 μέχρι 10.000. Για να μην βάζουμε πάρα πολλά πράγματα, για μας εδώ στο demo που θα κάνουμε δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Μπορώ λοιπόν να έρθω και να του πω έλα και φτιάξε το συγκεκριμένο collection στη συγκεκριμένη database, ή αν θέλω να το βάλω σε μια άλλη database μπορώ να θέλω να το βάλω σε μια άλλη database, partition keys δεν χρειαζόμαστε. Έρχομαι λοιπόν και έρχεται και φτιάχνει το συγκεκριμένο collection. Έχω λοιπόν το συγκεκριμένο collection Lucky Luke και μέσα εδώ βλέπετε ότι μου λέει ότι έχω το συγκεκριμένο collection το οποίο βρίσκεται στη συγκεκριμένη database. Αυτό είναι το throughput και το standard pricing, το pricing μάλλον που έχω είναι το standard. Από εκεί και πέρα, τι χρειάζομαι. Θέλω λοιπόν εγώ στο συγκεκριμένο collection να έρθω και να βάλω documents. Για να κάνω λοιπόν κάτι τέτοιο, πηγαίνω αριστερά στο Blade και πηγαίνω στον Document Explorer. Στον Document Explorer βλέπω ότι μου δείχνει τα collections τα οποία έχω, το όνομα της database μου και μέσα στη database μου τα collections και ακριβώς από κάτω εδώ μου δείχνει τα documents. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε κανένα document. Μπορούμε λοιπόν να έρθουμε και να γράψουμε ένα document με το χέρι μας. Δηλαδή να έρθουμε και να γράψουμε πώς θέλουμε να είναι το συγκεκριμένο document με το χέρι μας. Φυσικά δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο. Θα έρθω και θα ανοίξω κάτι έτοιμο το οποίο ήδη έχω φτιάξει. Και απλά θα έρθω να το κάνω copy-paste. Ένα τυπικό document, έχω ένα τίτλο ενός Lucky Luke, αγαπημένος ήρωας, comic. Ποιοι είναι οι authors, ποιοι είναι οι publishers, πότε
ξεκίνησε να γίνεται το πότε το publisher ιδρύθηκε, σε ποια χώρα κάνει distribution, ποιο είναι το original publication του συγκεκριμένου τίτλου, σε ποια γλώσσα πρώτο εκδόθηκε και αν είναι register στο ISBN του ή όχι. Είναι ένα κλασικό JSON, το οποίο πολύ απλά έρχεσαι και το κάνεις save. Τη στιγμή λοιπόν που το έρχεσαι και το κάνεις save, θα δείτε ότι στον Document Explorer έχω το ID του, το οποίο να επισημάνουμε ότι είναι string, και αν θα έρθω να κάνω click πάνω σε αυτό, βλέπω το document, το οποίο, το JSON το οποίο προηγουμένως έβαλα. Φυσικά, έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να κάνω upload πολλά document μαζί. Πόσα όμως, μέχρι 100. Δεν μπορώ να κάνω upload παραπάνω από 100 JSONs documents. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, ας πάμε να φωνάξουμε ακόμα μερικά και ας φωνάξουμε αυτά τα δύο. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα. Και απλά να έρθω να του πω upload. Βλέπετε λοιπόν, λέει ότι τα ανέβασα. Φυσικά κάτι μπορεί να πάει στραβά και να βγάλει και λάθος. Οπότε, αν θα πάω στο 37 που ανέβασα, βλέπετε ότι είναι Apache Canyon και υπάρχει το The Daily Start, γνωστή τίτλη του Looky Look, με τα αντίστοιχα στοιχεία, ποιος είναι ο publisher, ποιοι είναι οι distributors, ποιο είναι το original publication και όλα αυτά εδώ τα JSON που μπορώ να ανεβάσω. Έχω όμως τη δυνατότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο, έχω τη δυνατότητα να μπορώ να ανεβάσω δεδομένα τα οποία έχω σε databases, SQL databases π.χ. ας πούμε. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχω μία database, τη γνωστή και μία εξαιρετία TSQL. Η TSQL, αν δεν την ξέρετε, είναι μία database που μοιάζει πάρα πολύ με την Ordinary Database, που έχει όμορφα και ωραία, όχι αυτό δεν θέλουμε, έχει όμορφα και ωραία παραγγελίες, πελάτες και ένα σωρό άλλους πίνακες, ασχολείται με παραγγελιοληψία, και θέλω αυτά τα δεδομένα να μπορέσω, ή κάποια δεδομένα, να μπορέσω να τα βγάλω, να τα βάλω μέσα σε ένα collection στην DocumentDB. Για να κάνω κάτι τέτοιο θα πρέπει να έρθω και να κατεβάσω το Azure DocumentDB Data Migration Tool. Είναι free, μπορεί να το κατεβάσετε. Αυτό το μόνο που κάνεις είναι να έρθεις να το κάνεις ένα extract, το zip αρχείο του, και σου έχει ένα folder που λέει dt_pavla1.7. Μέσα εδώ λοιπόν έχει ένα command line εργαλείο που είναι το dt.exe και έχει και το dt.ui που είναι το γραφικό περιβάλλον του συγκεκριμένου εργαλείου. Αυτό που χρειαζόμαστε για να έρθουμε να κάνουμε είναι πολύ απλά να έρθουμε και να κάνουμε next, να του πούμε ότι θέλουμε να διαβάσουμε από έναν SQL Server. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να έρθουμε και να βάλουμε ένα connection string με τα γνωστά, εδώ είναι ο δικός μου server, η database είναι η TSQL V4 και να του πούμε ότι είναι trusted, ένα semicolon εδώ και ένα trusted κάνουμε και ένα verify trusted connection. Εδώ λοιπόν έχω συνδεθεί, όμως πρέπει να γράψω ένα query. Αυτό το query πρέπει να είναι κάπως διαφορετικά γραμμένο και πάμε να γυρίσουμε πίσω στο SQL Server. Ας δούμε λοιπόν το συγκεκριμένο query. Το συγκεκριμένο query δεν είναι τίποτα περίεργο, είναι ένα select με joins μεταξύ των πίνακα των order, των order details, των customers, των product και των categories. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι δύο πράγματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε το ID, γιατί κάθε document πρέπει να έχει ένα ID, το οποίο πρέπει να είναι string. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και του λέμε, π.χ. ας πούμε το order ID, να είναι ένα string, ένα varchar, κάτι.
Και φυσικά ερχόμαστε και του δίνουμε και ένα όνομα. Προσέξτε λίγο τα ονόματα, τα alias που δίνω στο query μου είναι μέσα σε brackets. Όπως επίσης προσέξτε ότι έρχομαι και του δίνω customer.name, γιατί θέλω να έρθει και να μου φτιάξει arrays. Αν αυτό εδώ το query το πάρουμε copy-paste, και μάλιστα για να μην τα πάρουμε όλα, ας πρέπει να το πούμε ότι είναι ένα top 20. Αν λοιπόν αυτό εδώ το query έρθουμε και το κάνουμε execute, θα δείτε ότι θα έρθει και θα μου δείξει κανονικά τα δεδομένα μου, το ID, την ημερομηνία, το όνομα του πελάτη, το οποίο είναι customer.name, customer.location.address και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Αυτό εδώ το query λοιπόν, αν έρθω να το πάρω copy και το κάνω paste, όχι έτσι, σίγουρα, θα μπορούσα να βάλω και το view και να βάλω να κάνω ένα select αστεράκι από το view, αλλά δεν πειράζει. Θα πρέπει να έρθω να του πω ποιος είναι ο separator για το nesting. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει την τελεία, θα έρθω λοιπόν και θα του πω ότι ο nesting separator είναι η τελεία. Και εδώ έρχομαι και του λέω που θέλω να βάλω τα πράγματα. Θέλω να τα έχω σε ένα sequential record import ή ένα bulk import, όπως θέλω να κάνω εδώ τα πράγματά μου. Και πρέπει να συνδεθώ, ή φυσικά αν θα δείτε έχει και τη δυνατότητα να πάρω και JSON. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να συνδεθώ στην database μου, στην DocumentDB database μου. Για να συνδεθώ στην DocumentDB database μου πρέπει να έρθω και να πάρω το connection string. Αυτό λοιπόν για να το πάρω, το connection string, πρέπει να πάω στο portal και να πάω, το κλείσαμε, ωραία, στα keys λοιπόν, όχι δεν θέλω στα keys, λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να έρθω και να πάρω το connection string μου, πούντο, το χασα, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι το πράγμα, connection string, στραβωμάρα, δεν είναι τίποτα. Αυτό τι δεν έχει, αυτό το connection string δεν έχει την database μου, οπότε πρέπει να το προσθέσω το όνομα της database, που στη δικιά μου την περίπτωση είναι MyDB. Και φυσικά για να είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και ότι μπορώ να συνδεθώ, βλέπετε ότι ναι, μπορώ να πάω να συνδεθώ. Τώρα, εδώ πρέπει να έρθω και να του προσθέσω το collection. Και πώς θέλω να πω λοιπόν το collection, να σου έρθω λοιπόν να το πω το collection orders. Ποιο είναι το partition key, αν θέλω να έχω partition key, το collection throughput, δεν θέλουμε πάρα πολλά πράγματα να βάλουμε. Το field ID, έτσι κι αλλιώς το έχουμε ονομάσει το πεδίο ID, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε ποιο είναι το πεδίο το οποίο θα παίζει το ρόλο του ID. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με το indexing. Μπορώ λοιπόν να έρθω και να επιλέξω τους τύπους του index που θέλω να έρθω και να βάλω. Δεν θέλω κάτι άλλο, το max script size είναι πάρα πολύ μικρό. Το connection, πολύ ωραία, δεν βλέπω κάτι άλλο που να μου χρειαστεί για το batch size, ούτε το max script size.
δεν θέλουμε να κάνουμε το generate, δεν θέλουμε να έχουμε κάποια πράγματα. Α, τις ημερομηνίες, ας θέλουμε να τις βάλουμε both, γιατί έχουμε κάποια παιδεία που είναι ημερομηνία να μπορεί να είναι και pop και να είναι και σαν string. Και τα retries ας τα αφήσουμε έτσι και ας του πούμε next. Μπορώ να βγάλω και log file όταν θα βγάλει τα data μου, αν βγάλει κάποιο λάθος που να τα γράψει. Εμάς εδώ δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάποιο λάθος που να χρειαστεί να κάνουμε κάποιο έλεγχο. Βλέπετε λοιπόν, μου λέει ότι έβγαλε 20 documents. Τελειώσαμε, φυσικά άμα είχα περισσότερα documents θα είχα και περισσότερο χρόνο. Και ας έρθουμε λοιπόν να πάμε στον browser, στη συγκεκριμένη database. Θα δείτε ότι πλέον έχω και τα orders. Και αν θα έρθω να πάω στο Document Explorer και δεν επιλέξω το Looky Look αλλά επιλέξω τα orders, βλέπετε ότι έχει έρθει και έχει βάλει τα 20 orders, τα 21 orders που του είπαμε. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο order, το notation που χρησιμοποίησα στα άλλα των πεδίων που βγάζει το συγκεκριμένο select έχει αποδώσει. Βλέπετε λοιπόν ότι έχω το ID, έχω το date, έχω το value, έχω και το epoch για να μπορέσει να το κρατήσει και στις δύο μορφές. Έχω τον customer, το όνομά του, το location, μέσα στο location έχω address, city, country. Να θυμίσω λίγο για να το δείτε: customer, location, city, customer, location, country, customer, location, address. Φυσικά τα items τα οποία έχει συγκεκριμένη παραγγελία και ένα σωρό άλλες ωραίες πληροφορίες. Μπορώ με έναν εύκολο τρόπο να και με το Migration Wizard να μεταφέρω δεδομένα από το SQL Server μου προς τη DocumentDB. Φυσικά υπάρχει άλλος τρόπος στο SQL Server να χρησιμοποιήσεις, αν έχεις 16, τις δυνατότητες που σου λέει για JSON, for JSON, όπως έχει το for XML, υπάρχει και το for JSON, και να βγάλεις τα documents και αυτά τα documents να έρθεις και να τα ανεβάσεις πάνω στην DocumentDB. Κάποια ερώτηση μέχρι εδώ? Push update από SQL προς document. Με ποια έννοια το λες αυτό? Αν αλλάξει κάτι στα δεδομένα του SQL Server και να τα ανεβάσεις στην document. Σαν διαδικασία δεν είναι, αλλά προγραμματιστικά γίνεται. Δεν υπάρχει κάποια έτοιμη διαδικασία, δεν υπάρχει κάποιο έτοιμο εργαλείο. Θα πρέπει να γράψεις τον αντίστοιχο κώδικα και φυσικά, ναι, μπορείς να το κάνεις. Υπάρχει το API. Μπορείς να φτιάξεις κάποιο service, μπορείς να φτιάξεις κάποιο job που να τρεκτελεί σαν SSIS. Ναι, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, αλλά έτοιμο εργαλείο δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο section της παρουσίασής μας, που είναι πώς γράφω, να γράψω, να μάθω τουλάχιστον έτσι τα βασικά πράγματα για να γράψω queries πάνω στην DocumentDB. Τι σας είπα εγώ προηγουμένως? Σας είπα προηγουμένως ότι η γλώσσα στην οποία γράφω queries DocumentDB μοιάζει πάρα πολύ στο syntax της SQL. Στην ουσία είναι select, from, where. Έχει joins, έχει in, between, order by, αν και εντάξει τα joins είναι λίγο διαφορετικά στη λογική, με τη λογική που έχουμε συνηθίσει στην SQL. Φυσικά υπάρχουν operators, συν πλην επί διά modulo, υπάρχουν bitwise operators, γνωστοί φαντάζομαι σε όλους, αυτοί που ενδεχομένως να σας ορίσουν είναι αυτοί που κάνουν shifting,
έτσι. Υπάρχουν logical operators και το not, μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν comparison operators, ίσον, διάφορο, μεγαλύτερο, μεγαλύτερο, ίσον, μικρότερο και όλα αυτά ωραία τα πραγματάκια. Υπάρχουν string operators, εδώ οι string operators διαφέρουν σε σχέση με την, με την transact SQL, είναι το διπλό pipe. Υπάρχουν built-in functions, πάρα πολλά built-in functions, τα οποία είναι και μαθηματικά. Έχω γράψει κάποια, IBS, Elling, Power, Round, P. Υπάρχουν τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω type checking, αν είναι array, αν είναι bool, αν είναι null, numeric, object, string, οτιδήποτε άλλο. Έχω τη δυνατότητα να διαχειριστώ strings, υπάρχουν functions, concat, contain, end with, ends with, index, left, length και αρκετές άλλες upstring κλπ. Έχω τη δυνατότητα να παίξω με arrays, array, concat, contains, length, slice πάνω στα arrays μου και νομίζω ότι όλα αυτά είναι ωραία, αλλά πάμε να τα δούμε με demos. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα πράγματα με demo. Ας κλείσουμε λοιπόν αυτό εδώ, ας κλείσουμε και αυτό το blade, δεν έπρεπε να το κλείσω αυτό, πάλι πατήσαμε, δεν πειράζει. Και πάμε λοιπόν στον Query Explorer της Document2B. Μιας και φτάσαμε εδώ πέρα, να πω ότι πολύ πριν μερικές μέρες ήρθαν και βάλανε τον Document Explorer Preview, που είναι πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Γενικώς, ξέρετε, στο Azure μπαίνουν πολύ γρήγορα καινούρια features και πρέπει να είσαι από πάνω για να τα παρακολουθείς. Όπου εδώ έχουμε την συγκεκριμένη database που έχουμε φτιάξει με τα δύο collections που έχουμε. Και εδώ μέσα έχουμε τα documents, όπου βλέπετε ότι στην ουσία έχει γράψει ένα query το οποίο φέρνει τα συγκεκριμένα data. Σε λίγο θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε και store procedures και triggers. Εδώ έχουμε τα άλλα documents που έχουμε βάλει για τα orders. Φυσικά έχω τη δυνατότητα να έρθω και να αλλάξω indexing, να αλλάξω το throughput και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αλλά ας γυρίσουμε στον Query Explorer που θέλω να κάνω την δουλειά μου. Λέω λοιπόν σε ποια database θέλω να συνδεθώ, αν έχω περισσότερες databases, και σε ποιο collection θέλω να πάω να συνδεθώ. Το query είναι ένα select star, αν και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το star δεν έχει καμία σχέση με το star που έχουμε συνηθίσει σε Transact SQL. From C, στην ουσία το C είναι το alias στο collection στο οποίο έχουμε διαλέξει. Αν λοιπόν τρέξουμε το συγκεκριμένο query, μου χτύπησε κάποιο λάθος. Και το λάθος που χτύπησε είναι γιατί ήρθα και μαρκάρισα εγώ το C. Πολύ ωραία, δεν πειράζει, καλά κάνουν και χτυπάνε και τα λάθη. Και να βλέπουμε κιόλας αν χτυπάει κάποιο λάθος, να μην ψαχνόμαστε που ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι ναι, μεν εδώ βλέπουμε όμορφα και ωραία σε JSON πάντα format το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου query, αλλά ακριβώς από κάτω έρχομαι και έχω πολύ σημαντική πληροφορία που μου λέει ποια είναι τα request charges, δηλαδή τι χρεώνω, ποια είναι τα RUs τα οποία χρεώθηκα για το συγκεκριμένο query, πόσο είναι τα round trips, ποια είναι τα results τα οποία έχουν επιστρέψει και αν έχει περισσότερα results, και φυσικά το activity. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι by default, αν ας πούμε έχει να φέρει περισσότερα από 100 documents, θα σου φέρει τα πρώτα 100 και εδώ εσύ θα πρέπει να έρθεις και να πεις next page για να σου φέρει τα επόμενα 100. Επίσης, κάτι που προηγουμένως ξέχασα να αναφέρω και θα πάμε λίγο στο Document Explorer. Όταν έρχεσαι και φωνάζεις ένα document, υπάρχει και το παράθυρο των properties που σου δείχνει το RID του, το self-link του, το tag, τα ethical attachments τα οποία έχει πάνω του, οπότε έχετε και αυτό στο μυαλό σας γιατί είναι αρκετά χρήσιμα properties. Φυσικά, τώρα στην αρχή πιθανότατα αν δεν έχετε ασχοληθεί να σας φανούν όλα λίγο βουνό, αλλά με διάβασμα και με εξάσκηση αυτά όλα θα ξεπεραστούν. Επίσης, έχω τη δυνατότητα, αν έχω κάποια queries, να έρθω και να τα φωνάξω, να φωνάξω ένα αρχείο. Εγώ λοιπόν έχω ένα query, ένα αρχείο με πολλά queries, τα οποία θέλω να έρθω και να αρχίζουμε να εξηγούμε σιγά σιγά το σύνταξη της SQL, της γλώσσας που κάνω query πάνω σε DocumentDB. Αρχικά να πούμε ότι δεν μπορείς να τα εκτελέσεις όλα όπως έχεις συνηθίσει μέσα από το Management Studio. Βλέπετε ότι χτύπησε λάθος.
και το λάθος είναι incorrect syntax. Okay. Άρα λοιπόν έρχεσαι και διαλέγεις ένα κουειράκι. Αυτό εδώ τι είναι? Ένα select που απλά δείχνει ένα string. Αν λοιπόν αυτό εδώ το select έρθει και του πω run, το μόνο που έχει να κάνει είναι να μου επιστρέψει ένα array με ένα document μέσα, το οποίο να λέει hello και σαν όνομα έρχεται και βάζει ένα δολάριο ένα. Αυτό εδώ αν δεν θέλω να μου λέει δολάριο ένα, αλλά να μου λέει ότι είναι world, μια λέξη, έχουμε λοιπόν και του λέω τρέξει το συγκεκριμένο query και βλέπετε και μου λέει hello και το όνομά του αν θέλεις, το, ας το πούμε κατά όρους SQL, το alias, το column name είναι world. Φυσικά έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω το value, όπου στο value και βάζοντας το λεκτικό, το string hello, θα δείτε ότι θα μου επιστρέψει ένα array με μόνο το λεκτικό, αρκετά χρήσιμο για εφαρμογές που θες να γεμίσεις λίστες ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, αν θέλω να βάλω δύο λέξεις, hello world, καλώς ήρθες κόσμε, θα δείτε ότι αυτός για το πρώτο έχει βάλει δολάριο 1, για το δεύτερο έχει βάλει δολάριο 2, και αν εγώ αυτά θέλω να τα έχω με δύο διαφορετικά ονόματα, world 1 και world 2, το βάζω όπως βάζω alias σε μια κολόνα στο, σε Transact SQL, και του λέω select hello as world 1, world as world 2. Αν τρέξουμε λοιπόν το query μας, θα δείτε ότι μου επιστρέφει το JSON μου με το world 1 hello και το world 2 world. Επίσης έχω τη δυνατότητα να μπορώ να φτιάξω arrays και embedded objects ως εξής. Ας τρέξουμε λίγο το κουιράκι select bracket και close bracket. Να θυμίσουμε ότι το ανοιγμένο και κλεισμένο bracket στο JSON σημαίνει array. Οπότε λοιπόν εδώ έρχεται και μου βάζει το αρχικό μου array. Μου λέει όμως ότι έχω εδώ μέσα ένα worlds, το οποίο μέσα το αυτό το worlds έχει δύο λέξεις. Βλέπετε το array που ανοίγει και κλείνει, το hello και το world. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να μπορώ να προσδώσω και ονόματα σε αυτά που έχω μέσα στο array μου. Να του πω το hello, να του πω world 1 και το world να του πω world 2. Οπότε, αν τρέξω το συγκεκριμένο query μου, θα δείτε ότι έχω words και μέσα εδώ έχω μέσα τα στοιχεία μου όσον αφορά το συγκεκριμένο JSON. Έχω επίσης τη δυνατότητα να πάλι να φτιάξω arrays, γιατί αυτό το προηγούμενο ήταν array, και το notation είναι να του πω ότι μέσα εδώ θα με τις αγγείλες ότι θα δώσω περισσότερα JSON δεδομένα. Ας τρέξουμε λοιπόν το συγκεκριμένο κουιράκι μας και θα δούμε ότι έχει έρθει λοιπόν και έχει το αρχικό μας array και λέει λοιπόν all worlds, world με τη μία περίπτωση και έχουμε το array μας και με τη δεύτερη περίπτωση world 2, how are you. Μπορώ λοιπόν μέσα στο query μου να ενσωματώσω είτε άγκιστρα είτε αγγείλες και ανάλογα να μπορέσω να επιστρέψω στον format το οποίο θέλω το JSON document προς την εφαρμογή. Φυσικά έχω τη δυνατότητα να μπορώ να έρθω και να κάνω πράξεις. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα. Και ας έρθουμε να πάμε μέχρι εδώ. Με operators. Ας έρθουμε λοιπόν να το κάνουμε run. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορώ να επιστρέψω αποτέλεσμα, το οποίο είναι μια παράσταση, ό,τι κάνει αυτή η παράσταση και να μου γυρίσει το αποτέλεσμά της. Έχω επίσης τη δυνατότητα να επιστρέψω και διάφορα άλλα πράγματα. Επίσης προσέξτε κάποιους τελεστές όπως εδώ το ίσον, αν το hot είναι ίσον με cold, στην ουσία να μου γυρίσει true ή false, αυτό είναι false, αυτό εδώ το up and down αν είναι ίσον, το ένα ίσον ένα αν είναι ίσον και να μου γυρίσει η logical τελεστή να είναι ή true ή false. Επίσης προσέξτε ότι έχω ternary operator, εάν το 2 είναι μεγαλύτερο του 3 τότε γράψε higher, αλλιώς γράψε lower.
και στην προκειμένη περίπτωση είναι lower or equal, γιατί αυτό το έχουμε πει να γράφει. Επίσης έχω την coalesce, που δεν έχει βέβαια, σαν λογική μοιάζει με την coalesce που έχω σε Transact SQL, αλλά έχει κάποια, είναι λίγο διαφορετική. Λέει αν είναι undefined, αν είναι τίποτα, και αυτό είναι undefined, τότε έλα και γράψτε το 3. Είναι σαν πώς συντάσσετε, αν γνωρίζετε την coalesce σε Transact SQL, που κάτι είναι null, και αν είναι null το πρώτο πηγαίνει και κοιτάζει το δεύτερο, και αν έχει το δεύτερο null πηγαίνει και κοιτάζει το τρίτο, ή πόσα έχετε βάλει. Ακριβώς την ίδια λογική λοιπόν δουλεύει και η coalesce, ο τελεστής μάλλον διπλό ερωτηματικό, που τον λέμε coalesce στη DocumentDB. Και βλέπει λοιπόν ότι σου λέει ότι είναι το third. Εδώ θα έρθει και θα πει second, γιατί στην ουσία αυτό είναι undefined, το πρώτο είναι undefined, το δεύτερο δεν είναι καθόλου undefined, έχει τιμή. Ενώ στην άλλη περίπτωση βλέπετε ότι λέει first, γιατί στην ουσία βρήκε εδώ data και δεν χρειάζεται να ελέγξει όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, αν θέλω να κάνω string concatenation, είναι το διπλό pipe, και έχω τη δυνατότητα να φτιάξω τα queries μου έτσι ώστε να μου γυρίσει πάντα, ξαναλέω, τα αποτελέσματα που θέλω. Φυσικά υπάρχουν και η δυνατότητα να μπορώ να χρησιμοποιήσω τις μαθηματικές functions. Ας βάλουμε μερικές εδώ έτσι για να τις δούμε. Να μπορώ να έρθω και να κάνω round του 3,4, 3,5, 3,4 κτλ. Να μπορώ να χρησιμοποιήσω το selling, να μπορώ να χρησιμοποιήσω floor, να μπορώ να πάρω το απόλυτο, να κάνω ημίτονα, συνημίτονα, εφαπτωμένους λογαρίθμους π 3,14, και μάλιστα εδώ το έχει φτάσει στην τέλεια μορφή του, όπως έλεγε και ο Έλληνας μαθηματικός, αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρή, ή να μέγει στον αριθμό κλπ. Από εκεί και πέρα έχω τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω type checking, αν είναι array, αν δεν είναι array, αν είναι boolean, αν είναι null, αν δεν είναι null, αν είναι object, και όλα αυτά τα πραγματάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα πάνω στα queries μου. Βλέπετε, ας πούμε, το 6 δεν είναι array, το 6 μέσα σε αγγείλες είναι array, έτσι. Το αν είναι boolean, αν δεν είναι boolean, αν είναι null, αν δεν είναι null, αν είναι object, αν δεν είναι object, εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι object γιατί χρησιμοποιούμε τις αγγείλες μας. Επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε μια σειρά από ωραίες functions όσον αφορά για τα strings, concat, contains, starts with, ends with, index of. Για να δούμε λοιπόν όλες αυτές εδώ με τα δεδομένα μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο κομμάτι που λέει concat. Στην ουσία είναι να κάνω concatenate δύο πράγματα, there is two items. Επίσης ψάχνω να βρω το CDE σε ποια θέση, αν περιέχεται μέσα εκεί, και μου λέει ναι, περιέχεται. Επίσης μου λέει αν το συγκεκριμένο string ξεκινάει με AB, ναι, ξεκινάει με AB, starts with, ή τελειώνει με CDE. Θέλω να πάρω το θέση στο οποίο θα βρω το λεκτικό, το pattern DE, και μου λέει ότι η συγκεκριμένη θέση είναι αυτή. Αν ψάξω για κάτι άλλο και δεν θα το βρει, θα μου γυρίσει μείον 1. Αν θέλω να πάρω left ή right, κατά την αντίστοιχη λογική μου γυρίζει τους πόσους χαρακτήρες θέλω να πάρω, αριστερά ή δεξιά. Υπάρχει πάντα η λογική της substring, όπου του λέω θέλω από την τάδε θέση και τόσους χαρακτήρες να πάρω πράγματα. Επίσης έρχεται και μου δείχνει το length σε κάποιο string πόσους χαρακτήρες είναι. Αν θέλω να τα γυρίσω όλα κεφαλαία ή όλα μικρά, με την ίδια ακριβώς αντιστοιχία. Επίσης, έχει πάρα πολλές δυνατότητες που αφορούν arrays. Υπάρχει array concat, contains array, array length, slice an array. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε και εδώ τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπεις, ας πούμε, ότι εδώ με το array concat έχει έρθει και μου φτιάξει ένα array το οποίο είναι το AB 1, 2 και το καγκελάκι, γιατί εμείς αυτά του είπαμε να βάλει μέσα. Αν το array περιέχει το 1β, δηλαδή με στο array 1α, 1β, 1c, αν περιέχει το 1β και μου λέει ναι, όντως περιέχεται το 1β, το length του array πόσα items έχει, 1, 2, 3, 3 items περιέχει, και αν θέλω εγώ να κάνω slice στο συγκεκριμένο array, πόσα από ποια θέση και πόσα items, του λέω από τη θέση 1 και για 2 items, έρχεται και μου παίρνει μόνο το 1β και το
ένα ή μάλλον πόσα items και πόσες θέσεις, οπότε έρχεται και το κάνει. Αυτό λοιπόν είναι έτσι τα βασικά πράγματα όσον αφορά τις functions που έχει σε Transact SQL. Πάμε λοιπόν λίγο περισσότερο στην πράξη. Είδαμε και προηγουμένως, όταν θέλω να πάω να ρωτήσω ένα collection, και στην προκειμένη περίπτωση θα παίξουμε με το Looky Look, έτσι, με το αγαπημένο μας collection. Αν θέλω λοιπόν να έρθω και να παίξω με το collection, το μόνο που χρειάζεται είναι να γράψω ένα select star from C, όπου στην ουσία το C είναι το alias το collection που έχω κάνει, ας πούμε, use πάνω στο Query Explorer. Αν λοιπόν έρθω και κάνω execute το συγκεκριμένο query, θα μου γυρίσει τα πάντα, όλα τα documents τα οποία έχω διαθέσιμα. Φυσικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το αστεράκι δείχνει όλα τα objects στο JSON. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με το αστεράκι που δίνει κολόνες σε Transact SQL. Έχω τη δυνατότητα να έρθω και να πω συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλω, πάντα με το notation μου σταθερό, δηλαδή θέλω να πάρω το year, αυτό εδώ, από το original publication που είναι στο collection Looky Look. Άρα λοιπόν του λέω select from C, που είναι το alias το collection, και θέλω λοιπόν το alias c.originalpublication.year, originalpublication.language. Αυτό λοιπόν εδώ το κουιράκι, σε αυτά τα data τα οποία έχουμε, τα πολλά data που έχουμε βάλει μέσα, θα έρθει και θα μου γυρίσει ακριβώς αυτό που είπα, ότι έχω τρία documents, το οποίο το original publication του πρώτου είναι το έτος του είναι το 1958, η γλώσσα που εκδόθηκε πρώτη φορά είναι γαλλικά και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, αν δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το alias, μπορώ να χρησιμοποιήσω κατευθείαν το όνομα του collection. Δηλαδή, αντί να πω C, να πω Looky Look. Και φυσικά πάλι θα πρέπει να πω collection name τελεία το object μου τελεία το, ας πούμε, item το οποίο θέλω να πάρω μέσα στο συγκεκριμένο collection. Αυτό ακριβώς θα μου γυρίσει το ίδιο αποτέλεσμα, δεν έχει καμία διαφορετικά καμία διαφορά. Επίσης μπορούμε, αντί να χρησιμοποιήσουμε ένα σκέτο C, να γράψουμε στο from το collection μας και να του δώσουμε as ένα alias, όπως δίνουμε ένα alias, ένα table σε Transact SQL, με την ίδια ακριβώς λογική, και αυτό το alias μετά να το χρησιμοποιήσουμε πάνω στο select για να δείξουμε τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Ακριβώς λοιπόν αυτό θα κάνει το ίδιο αποτέλεσμα. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να του πω ότι δεν θέλω να πάρω όλο το document, αλλά θέλω να πάρω ένα συγκεκριμένο μέρος του. Να θυμίσω λίγο και να το δούμε ότι εγώ εδώ λοιπόν που έχω όλα τα documents, έχω το πρώτο document, έχω το δεύτερο document, έχω το τρίτο document, αλλά το μόνο που χρειάζομαι να έρθει και να πάρω είναι να πάρω τα στοιχεία που αφορούν τους publishers. Και αυτό λοιπόν σε αυτήν εδώ την περίπτωση, από όλα αυτά τα documents έχουμε και του λέω ότι θέλω να πάρεις τα πάντα από το C, που το C είπαμε ότι αντιστοιχεί στο collection στο οποίο βρισκόμαστε, στο array, στην προκειμένη περίπτωση, στο object, στην προκειμένη περίπτωση publishers που είναι μέσα εδώ. Αν λοιπόν έρθω και το κάνω run, θα μου δείξει από αυτά τα τρία document μόνο το συγκεκριμένο, ας πούμε, section. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να έρθω και να πω ότι θέλω να πάρω μόνο αυτούς που θέλω να πάρω μόνο τα documents που το original publication είναι ελληνικά, είναι αγγλικά. Στην προκειμένη περίπτωση μόνο ένα έχω. Βλέπετε λοιπόν ότι του λέω ότι θέλω να έρθω και να πάρω τα πάντα από τους publishers όπου το original publication να είναι English. Για να το τρέξουμε αυτό το query. Ops, χτύπησε λάθος. Γιατί χτύπησε λάθος? Το συγκεκριμένο κουμπί λοιπόν χτύπησε λάθος γιατί δεν μπορεί να βρει από το select που έχω κάνει, που του λέω σε ποιο συγκεκριμένο σημείο με ενδιαφέρει, να βρει το original publication, γιατί είναι, αν θυμόσαστε πώς είναι το document, είναι ακριβώς πιο κάτω. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση πρέπει να δράσεις διαφορετικά, και εδώ φαίνεται η διαφορά στο αστεράκι. Εδώ λοιπόν έχουμε και του λέω θέλω το section των publishers από όλα τα documents, όλο το documents, που μέσα του βέβαια υπάρχει και το original publication, όπου το language να είναι English. Οπότε λοιπόν, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, και για να τρέξουμε το συγκεκριμένο query, θα έρθει λοιπόν και θα μου δείξει όμορφα και ωραία τα δεδομένα τα οποία πραγματικά χρειάζομαι.
και βλέπετε ότι μόνο ένα document είναι με πρώτη γλώσσα έκδοση στα αγγλικά. Επίσης, θα αρχίσουμε να μπούμε λίγο στη λογική του IN με σκοπό να κάνουμε αυτό που λέμε flattening τα documents. Λέω λοιπόν ότι θέλω να πάρω τα πάντα που τα βαφτίζω P, αλλά όχι όπου σε όλα τα documents, αλλά μόνο στο κομμάτι που αφορά τους publishers μέσα σε κάθε document. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα δούμε ότι έρχομαι και παίρνω πάλι τα πάντα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, γιατί έχει να κάνει και με τον τύπου JSON document μου επιστρέφεται. Για προσέξτε όμως το εξής πραγματάκι. Επίτηδες στο ένα document, μάλλον στον ένα publisher, έχω έρθει και πει public το όνομά του name. Στο δεύτερο document έχω πει ότι το όνομά του είναι pub name. Και στο τρίτο document έχει πει ότι είναι pub, μάλλον στο item είναι pub name. Και στο άλλο document έχω πει ότι είναι name. Αν εγώ εδώ λοιπόν ήθελα να πάρω το όνομα του publisher, πώς θα μπορούσα να πάρω το όνομα του publisher? Είναι δύο διαφορετικά name, δύο διαφορετικά IDs. Στην μια περίπτωση το έχω πει name, στην άλλη περίπτωση το έχω πει pub name. Εδώ λοιπόν μπορώ να χρησιμοποιήσω την coalesce και να πω από τα πάντα που είναι μέσα στους publishers, έλα και δείξε μου είτε το p name είτε το p pub name, γιατί στη μια περίπτωση θα είναι name και στην άλλη περίπτωση είναι pub name, και βάφτισε το αυτό σαν publisher name, και μετά φυσικά δείξε μου το year και δείξε μου και το array length, να μου πεις πόσα είναι τα, πόσα έχουμε, πόσα distributions έχει κάνει ο καθένας. Και αν δεν έχει distributions, γιατί μπορεί να μην έχει distributions, δείξε μου 0. Ας τρέξουμε λοιπόν και αυτό εδώ το κουιράκι και βλέπετε ότι πλέον το όνομα στο που πήρα στο τελικό μου αποτέλεσμα δεν είναι ούτε name ούτε pub name, είναι publisher name σταθερά, και φυσικά έρχεται και μου δείχνει και τον αριθμό των distributions και τα distributions τα οποία έχει κάνει ο καθένας. Για να έρθουμε να μιλήσουμε λίγο για τα joins. Υπάρχουν θέματα τα οποία θέλω π.χ. ας πούμε πάνω στο select να δείξω δεδομένα τα οποία βρίσκονται σε δύο διαφορετικά nodes, ας το πούμε έτσι, μέσα στο JSON μου, σε δύο διαφορετικά section μέσα στο JSON μου, το οποίο το ένα είναι οι publishers και το άλλο είναι, ξέρω εγώ, τα distributions. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, και θέλω να το συγκεράσω και με πράγματα που είναι εκτός αυτών, θέλω λοιπόν να μπορώ να δείξω το ID του κάθε document, θέλω να μπορώ να δείξω το original publication year, και μάλιστα για να το θυμηθείτε να σου δείξω λίγο το document, θέλω λοιπόν να δείξω το ID, θέλω να δείξω το original publication year, θέλω να δείξω το language και φυσικά θέλω να δείξω τα ονόματα. Για να μπορέσω λοιπόν να έχω αυτό το join μεταξύ αυτών των sections, έρχομαι και λέω λοιπόν, θέλω να μου πεις, θέλω να διαβάσεις το C, που το C στην ουσία ξαναλέω είναι το collection, το οποίο έλα και το βαφτίζω L, έλα να μου κάνεις join με τους publishers, και γιατί θέλω να μου τους publishers, γιατί θέλω να διαβάσω και από εδώ στοιχεία, αλλά θέλω να διαβάσω και εκτός, θέλω να διαβάσω το ID κλπ. Οπότε λοιπόν αυτό το join που κάνω, το κάνω μεταξύ των items τα οποία έχουμε στο κάθε JSON document. Οπότε λοιπόν βλέπετε ότι έρχεται και μου φέρνει το ID, το year, πως του διάλεξα να μου διαβάσει το year, το language, το publisher name και όλα τα στοιχεία για κάθε document το οποίο έχω στη διάθεσή μου. Επίσης έχω τη δυνατότητα να προσθέσω και άλλα items και άλλα joins πάνω στο query μου, να βάλω και το distributor, το distribution μέσα, πάλι με την ίδια λογική να κάνω περισσότερο flattening πάνω στα δεδομένα μου, και βλέπετε μου το εμφανίζει περισσότερες φορές, έτσι, γιατί αυτό κάνει το join, μου το εμφανίζει περισσότερες φορές. Επίσης έχω τη δυνατότητα να έρθω και να πάρω το χρόνο, το distribution, τα έτη των distributions που έχω σε κάθε περιοχή, και βλέπετε ότι είναι 58, 59, 60 και ούτω καθεξής. Επίσης δεν θέλω να το πάρω με ονόματα και θέλω να πάρω values,
και μου δίνει τα έτη που έχω βάλει εδώ πέρα μέσα. Επίσης, αν θέλω να ορίσω τα οδικά μου ονόματα κατά αντιστοιχεία με αυτό που μάθαμε και προηγουμένως, μπορώ να έρθω και να ορίσω, να φτιάξω δικά μου objects, τα οποία να τα ονομάσω και όπως θέλω. Και βλέπετε ότι publishers, established, τάδε, τάδε, τάδε και ούτω καθεξής. Όπως επίσης μπορώ να θέλω να φτιάξω και τα δικά μου arrays, αρκεί να έρθω και να βάλω τα πεδία μου μέσα σε brackets. Φυσικά μπορώ να πάρω και τα values των ονομάτων, προσέξτε, των publishers, πάλι με κοαλής, με χρήση της κοαλής, και να μου πει ποια είναι αυτά τα ονόματα και τα έτη τους. Φυσικά έχω τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω string concatenation, αντί να τα πάρω έτσι, θέλω το έτος να είναι μέσα σε παρενθέσεις. Μάλλον όχι, τους authors παίρνω και λέω, ας πούμε, το τύπο του είναι αυτό εδώ το section, που είναι οι authors, ποιο είναι το όνομά του και ποια ήταν η δουλειά που έκανε πάνω στο περιοδικό. Και βλέπετε, για κάθε ένα από κάτω, ξανατονίζω, υπάρχει το request charge, δηλαδή τα RUs τα οποία χρεώνομαι. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να μπορώ να έχω wares και να του πω, θέλω αυτά τα publications τα οποία είναι μεταξύ του 1970 και του 1990 και θέλω να μου δείξει τους τίτλους τους και μόνο τους τίτλους τους, γι' αυτό χρησιμοποιώ values. Και βλέπετε ότι μόνο αυτά είναι που είναι στο 1970 και 1990. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να έρθω και να χρησιμοποιήσω και between, κατά αντιστοιχεία, σε Transact SQL, και μου δείχνει πάλι τους τίτλους. Επίσης, έχω τη δυνατότητα μέσα στα strings να μπορώ να του πω, φέρε με αυτά που ξεκινάνε μεταξύ L και Z, και να πάρω τα values. Και βλέπετε ότι μόνο αυτά που ξεκινάνε μεταξύ L και Z είναι το Lucky Luke versus Joe Jamon και The Daily Star. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να έρθω να του πω ordering με βάση το πεδίο το οποίο θέλω, order by το year του publication, πιο 58, 71, 83. Όπως επίσης μπορώ να του πω και descending όσον αφορά το κομμάτι του ordering, για να τα δείξει descending. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτό που λέμε flatten field across embedded documents και να μου τα δείξει όλα σε ένα, γιατί αυτά είναι στοιχεία τα οποία διαβάζω από το ID και τον τίτλο, αλλά και το original publication, και θέλω να έχω ένα document που να τα έχει μόνο αυτά τα δύο. Επίσης, μπορώ να έρθω και να πάρω ένα συγκεκριμένο subset c.authors και θέλω να πάρω μόνο τους συγγραφείς. Έχω τη δυνατότητα να έρθω και να του πω στο where, έλα και δείξε μου αυτούς που είναι από τη Γαλλία, με τη διαφορά όμως ότι δεν μπορώ να κάνω filtering χωρίς να χρησιμοποιήσω alias. Αυτό εδώ θα χτυπήσει, και ο λόγος που θα χτυπήσει είναι γιατί δεν βρίσκει το item το οποίο χρειάζεται για να κάνει το filtering. Συγγνώμη. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, αν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω alias. Οπότε το συγκεκριμένο query είναι ακριβώς από πάνω το ίδιο, με διαφορά ότι χρησιμοποιώ alias. Έχει κάποιες ιδιομορφίες, τις οποίες στο documentation που υπάρχει μπορείτε να τις διαβάσετε. Όπως επίσης μπορώ να χρησιμοποιήσω τον τελεστή in και να του πω, θέλω να μου φέρει τα περιοδικά τις εκδόσεις μεταξύ του 71 και του 58, μάλλον όχι του 50 και του 50, που είναι στο 71, το 1971 και στο 1958, είναι ο τελεστής in που έχουμε συνηθίσει, δεν είναι between, και με φέρνει μόνο δύο, αυτά που είναι του 58 και του 71, αυτά έχω. Όπως επίσης μπορώ να έρθω και να χρησιμοποιήσω το ίσον και να μου το γυρίσει σαν boolean expression και να του πω, εάν το publication year είναι το 1958, βάθησε το αυτό ότι είναι true και είναι ναι, είναι του 1958. Οπότε βλέπετε ότι βγάλει ένα καινούριο
object, το οποίο λέει year 1858 και είναι true, ενώ στα άλλα όλα λέει false. Έχω τη δυνατότητα να μπορώ να χρησιμοποιήσω και το ternary operator και να έχω και nested ternary operators, δηλαδή αν το publication year είναι το 1958, πες ότι είναι yes, διαφορετικά έλα και πες no, αντί να έρθεις και να δείχνεις true και false. Και βλέπετε ότι μου λέει yes, no, ανάλογα με το τι είναι το, το έτος. Έδειξα μια μικρή γκάμα των δυνατοτήτων που μπορείς να κάνεις με queries. Φανταστείτε ότι με αυτά, με όλα αυτά τα πράγματα στα χέρια σας μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Απλά θέλει λίγο εξάσκηση, θέλει practice και φυσικά διάβασμα. Κάποια ερώτηση μέχρι εδώ. Καμία ερώτηση μέχρι εδώ. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι μας, στο οποίο το επόμενο κομμάτι μας είναι να έρθουμε να γράψουμε store procedures, triggers και user defined functions μέσα στο DocumentDB server. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το programming module του DocumentDB, αυτό που μπορείς να έρθεις και να κάνεις για να γράψεις κώδικα, δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να έρθεις και να γράψεις functions που είναι JavaScript functions, οι οποίες φυσικά εσύ θα τις βλέπεις σαν να είναι Transact SQL. Το καλό είναι ότι είναι full transactional, υποστηρίζουν όλα τα ACID property, atomistic consistency, isolation και durability. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει λίγο να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι υπάρχει αυτή η λογική που λέμε bounded executions. Αν έχετε να φέρετε πολλά πράγματα, το DocumentDB στην ουσία εκείνη τη στιγμή θα σας σταματήσει, θα σας γυρίσει κάποια και θα σας σταματήσει με κάποιο κάποιο error, το οποίο είναι το 429, και θα πρέπει μέσα στον κώδικά σας να γράψετε κάποιο κώδικα τέτοιο ώστε να ξανακάνετε retry για να μπορείτε να διαβάσετε τα επόμενα και τα επόμενα data τα οποία χρειάζεται να έρθουν. Μέσα λοιπόν στο DocumentDB server μπορώ να έρθω και να γράψω store procedures που είναι JavaScript functions, μπορούν να πάρουν παραμέτρους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε document μέσα στο collections και φυσικά μπορούν να γυρίσουν και αποτέλεσμα. Υπάρχουν triggers που πάλι είναι JavaScript functions. Έχω δύο ειδών triggers που είναι οι pre-triggers, οι οποίοι τρέχουν πριν, εκτελούνται πριν γίνει το execution. Υπάρχουν και οι post triggers που γίνεται μετά το execution. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει καλά στο μυαλό μας, δυστυχώς ακόμα δεν έχει την ίδια λογική όπως έχουμε συνηθίσει σε SQL Server παραδείγματος χάρη, ότι οι triggers δεν γίνονται αυτόματα fire. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει κάπως να γράψω τον κώδικά μου από την εφαρμογή ώστε να του πω ότι ναι, μεν θα κάνω το action που θέλω να κάνω, αλλά κοίταξε, υπάρχει και κάποιος trigger που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να κάνω τη δουλειά μου, και θα σας το δείξω πώς γίνεται αυτό σε demo. Φυσικά μπορώ να χρησιμοποιήσω UDFs, όπου πάλι είναι JavaScript functions. Αυτά που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι τα UDFs μπορούν να τα χρησιμοποιήσουμε σε query, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε index. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι δεν έχω access στο content, στο context, πράγμα που έχω και στα store procedure και στους triggers. Και πάμε λοιπόν να δούμε όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν εδώ πέρα και ας ανοίξουμε λίγο ένα Visual Studio. Ας ξεκινήσουμε το πιο απλό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Θέλω να φτιάξω μία store procedure, όπου για να φτιάξω μια store procedure πρέπει να έρθει και να φτιάξω ένα JavaScript function. Καλώς το Hello World είναι κλασικό παράδειγμα, στο οποίο θέλω να πάρω το context μέσα στο οποίο θα εκτελεστεί, δηλαδή το use database που έχουμε συνηθίσει σε Transact SQL. Θέλω δηλαδή να πάρω σε ποιο collection είμαι και σε ποια database είμαι. Και φυσικά μπορώ να έρθω και να του πω να πάρει και το response, φυσικά μπορεί να πάρει παραμέτρους και να έρθουμε και να γυρίσουμε το αποτέλεσμα της, που ξέρω εγώ είναι Hello Document B World. Αυτό εδώ, το μόνο που χρειάζεται είναι να το πάρω copy από εδώ και να πάω στο Script Explorer, στη συγκεκριμένη database, στο συγκεκριμένο collection και να έρθει να του πω έλα και φτιάξε μία store procedure. Βλέπετε ότι εδώ μου δείχνει ένα sample. Ας εξηγήσουμε λίγο το sample.
Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσω να πάρω το collection στο οποίο βρίσκομαι, γιατί βρίσκομαι κάτω από ένα συγκεκριμένο collection. Θέλω να πάρω τα documents τα οποία βρίσκονται μέσα εκεί και φυσικά να κάνω ό,τι διαδικασίες είναι να κάνω και να γυρίσω πίσω ένα αποτέλεσμα. Άρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην όλη ιστορία είναι να πάρω το context και μέσα στο συγκεκριμένο context να έρθω και να κάνω όλες τις δουλειές μου που θέλω. Στην προκειμένη περίπτωση σε εμάς εδώ δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όλα αυτά, όμως η κάθε store procedure, όπως και κάθε item μέσα στην document B, πρέπει να έχει ένα ID, το οποίο είπαμε είναι string, και στην προκειμένη περίπτωση θα έρθω και θα του βάλω το ίδιο ακριβώς όνομα για να μην παιδεύω. Έρχομαι λοιπόν, το κάνω save, οπότε στη store procedure υπάρχει συγκεκριμένη store procedure. Μπορώ λοιπόν να το κάνω και execute και γιατί υπάρχει ήδη σωστό. Κλείστε αυτό. Γιατί το save και έξω έχει προσπάθει να τη σώσει που την είχαμε σώσει μέσα και το save. Γι' αυτό χτύπησε λάθος. Και βλέπετε, ακριβώς εδώ από κάτω μου δίνουν και τα results. Hello, document B world. Αυτό λοιπόν το πραγματάκι, εγώ σαν store procedure θέλω να πάω να το καλέσω από ένα application. Για να φτιάξω λοιπόν, γενικώς για να δουλέψω με document B σαν application, θα πρέπει να έρθω και να φτιάξω στο application μου μέσα web console application, όπως έχω φτιάξει εδώ ένα console application. Θα πρέπει, για να μπορέσω να δουλέψω, θα πρέπει να έχω έρθει και να έχω χρησιμοποιήσει από να έχω κάνει reference βασικά το system.configuration, βασικά το system.configuration το χρειάζομαι για να μπορώ να διαβάζω παραμετρικά σε ποια database θα συνδεθώ και με ποιο key θα συνδεθώ. Και για να το δούμε λίγο αυτό το πραγματάκι, έχω έρθει λοιπόν στο application config και έχω προσθέσει το connection string της συγκεκριμένη database, στην ουσία ποιο είναι το endpoint μάλλον που θέλω να συνδεθώ, και πρέπει να έρθω και να πάρω το document DB master key, το οποίο document DB master key θα το βρείτε στα keys και είναι αυτό το document, το primary key. Το κάνετε copy paste και ας το κάνω εγώ copy paste και ας έρθω να το βάλω εδώ πέρα, γιατί αυτό πρέπει να είναι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα πρέπει να έρθεις και να πάρεις από τα Nugget Packages το Microsoft Azure Document DB και να το βάλεις μέσα στα libraries για να το χρησιμοποιήσεις, και φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσεις και το Transient Fault Handling για να μπορείς να κάνεις Error Handling. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά τα έχουμε όλα, ας κάνουμε και ένα build να δούμε ότι είμαστε κομπλέ. Ναι, είμαστε κομπλέ. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε τον κώδικά μας. Γενικώς αυτά τα tasks, επειδή είπαμε θέλουμε να τελέχουν ασύγχρονα, τα έχουμε σαν ασύγχρονους tasks, και πάμε να δούμε λοιπόν τις store procedures μας και πάμε να το κάνουμε run και να το κάνουμε και debug σιγά σιγά για να καλέσουμε τη συγκεκριμένη store procedure. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που χρειάζομαι είναι να έρθω να πάρω από το configuration manager το endpoint και το master key για να μπορέσω να κάνω τη σύνδεσή μου. Για να μπορέσω να φτιάξω, να κάνω establish το connection, θα πρέπει από την κλάση που έχω πάρει από το NuGet, που είναι ο document client, να του περάσω το endpoint και το master key. Εάν τα έχω περάσει σωστά όλα αυτά, θα πάω ακριβώς από κάτω. Μετά πρέπει να έρθω να διαβάσω τις databases, γιατί μπορώ να έχω πολλές databases. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θέλω να πάρω μόνο μία που έχω, απλά του λέω θέλω την πρώτη που θα βρεις. Και φυσικά από εκεί και ύστερα θέλω να έρθω και να διαβάσω το συγκεκριμένο collection, που στη δικιά μας την περίπτωση είναι ο Looky Look, και φυσικά θέλω να διαβάσω το πρώτο. Έχω τη δυνατότητα και θέλω να διαβάσω τις store procedures, γιατί μπορώ να έχω πολλές store procedures μέσα, και στην ουσία για να κάνω κάτι τέτοιο θέλω να έχω από το collection στο οποίο έχω συνδεθεί, θέλω να πάρω το self link του
και έρχομαι και κάνω ένα query πάνω στο parameter collection και βλέπετε έχω ένα SQL query με το συγκεκριμένο παράμετρο για να περάσω, ας πούμε, το value το SP hello world για να πάρω τη store procedure και θέλω να πάρω την πρώτη που θα μου γυρίσει παίρνοντας από το create procedure store procedure query. Αυτές είναι κλάσεις και μέθοδοι που υπάρχουν μέσα στο DocumentDB library, στο SDK του, όπου μου γυρίζει τη store procedure. Και το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω το ID για να δούμε ότι έχω διαβάσει τη store procedure. Απλά το έχω βάλει για να το βλέπετε, δεν χρειάζεται να το εκτελείτε, και βλέπετε μου έχει δώσει το ID της συγκεκριμένης store procedure. Και το μόνο που έχω να κάνω είναι να έρθει να το πω έλα και κάνε execute ασύγχρονα τη συγκεκριμένη store procedure και θα μου δείξεις πίσω το όμορφα και ωραία το response, δηλαδή το αποτέλεσμα που έχω βάλει μέσα στη συγκεκριμένη function, μέσα στη συγκεκριμένη JavaScript function, που δεν είναι τίποτα άλλο από το hello document.b world. Με την ίδια λογική μπορεί να φτιάξει οποιαδήποτε store procedure. Δεν έκανα κάποια fancy store procedure, έκανα κάτι απλό για να γίνει κατανοητό πώς μπορεί να τη χρησιμοποιήσετε από τον κώδικά σας μέσα. Τώρα, το επόμενο κομμάτι το οποίο έχει αρκετά ενδιαφέρον και είναι αυτό που σας είπα, έχει να κάνει με τους triggers. Για να δούμε λοιπόν κάποια πράγματα. Έχω φτιάξει ένα πιο complex trigger, βέβαια, που κάνει λίγο περισσότερα πράγματα. Τι κάνει λοιπόν ο συγκεκριμένος trigger? Ο συγκεκριμένος trigger έρχεσαι και παίρνεις το context, παίρνεις το collection, το self-link του, το document body και όλα αυτά. Και στην ουσία θέλω να διασφαλίσω ότι εάν το document το οποίο θα πάω να κάνω insert μέσα στο collection μου έχει το ίδιο ID με κάποιο άλλο document, δεν θέλω να μπει μέσα, δεν θέλω να χτυπήσει, γιατί θα χτυπήσει αν θα πάω να βάλω δύο documents με το ίδιο ID. Απλά θέλω να του δίνω ένα καινούριο νούμερο. Θέλω να του δίνω ένα νούμερο το οποίο έρχομαι και ελέγχω αν υπάρχει το συγκεκριμένο document. Αν βρω με το ID που μου έχουν δώσει, αν βρω ότι υπάρχει, απλά πηγαίνω αυτό το νούμερο και το κάνω generate και το βάζω σε κάτι παραπάνω. Αυτό λοιπόν εδώ, αν θα το πάρω, και αυτό θέλω να λειτουργήσει σαν ένα pre-trigger και μόνο για το create. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση μπορώ να έρθω πάλι στον script explorer μου και να έρθω να του πω έλα και φτιάξε ένα καινούριο trigger. Όπου αυτός ο συγκεκριμένος trigger θέλω να έχει το όνομα αυτό εδώ, θέλω να έχει το ID αυτό εδώ. Και δεν θέλω για όλα τα operations και δεν θέλω να είναι post, θέλω να είναι pre και θέλω να είναι μόνο για το create. Save λοιπόν. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα θέλω να το χρησιμοποιήσω. Είπα προηγουμένως ότι οι triggers δεν γίνονται αυτόματα. Δεν εκτελούνται αυτόματα όπως έχω συνηθίσει με ένα RDBMS. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, για να μπορέσω να καλύψω το συγκεκριμένο κομμάτι, πάλι χρειάζομαι να συνδεθώ σε συγκεκριμένη database, πάλι θέλω να διαβάσω τις database μου, το collection μου, για να ξέρω που βρίσκομαι, και φτιάχνω ένα document, ένα dynamic document, το οποίο του δίνω το ID είναι 11. Θυμίζω ότι μέσα στα documents database, στο collection του Looky Look υπάρχει document με ID 11, το οποίο του λέω ότι είναι το ID 11 και είναι το calamity chain. Και έρχομαι λοιπόν και του λέω έλα να μου δημιουργήσει το συγκεκριμένο document, ασύγχρονα είναι η μέθοδος για να μπορείς να κάνεις το αντίστοιχο insert, ας πούμε, το οποίο όμως και θα περάσεις στο disk collection, στο self link του, το συγκεκριμένο document, αλλά θα έρθει και να κάνεις ένα request options, το οποίο θα κάνεις ένα pre-trigger include και έρχομαι και του βάζω το όνομα του trigger, το οποίο χρειάζομαι να εκτελεστεί αυτόματα όταν θα πάει να γίνει το συγκεκριμένο action. Αυτό λοιπόν εδώ, αν έρθω να το κάνω run, θα πάω να βρω και να συνδεθώ στη συγκεκριμένη database, θα βρω την database μου, θα βρω το collection στο οποίο χρειάζομαι, θα δημιουργηθεί το συγκεκριμένο document και εδώ τώρα, εάν δεν είχα βάλει τον trigger θα χτυπούσε λάθος. Τώρα λοιπόν που δεν έχω βάλει τον trigger, δεν χτύπησε κανένα λάθος
Και το document ID το οποίο πήρα είναι αυτό εδώ, γιατί του έχω πει ότι είναι random. Αν αυτό εδώ το συνεχίσω στο execution και πάω στον document explorer, στο looky look, ενώ είχα το 11, το 37, το 51, τώρα έχω και αυτό εδώ που είναι καλά με την Jane. Και αυτό λοιπόν είναι μια ωραιότατη, ένας ωραιότατος pre-trigger για το σε DocumentDB. Τέλος, πάμε να δούμε το κομμάτι με τα user-defined functions. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν στο κομμάτι με τα user-defined functions. Ας έρθω λοιπόν να κάνω κάτι απλό. Παίρνω λοιπόν ένα function, ένα JavaScript function, και πηγαίνω στον Script Explorer και φτιάχνω ένα user-defined function, όπου ξαναλέω στο user-defined function δεν έχω τη δυνατότητα να παίξω μέσα στο context. Έλα λοιπόν και φτιάξω αυτό εδώ, όπου θα την ονομάσουμε αυτή τη συγκεκριμένη function is North America, και πολύ χαζά παίρνει το country name, και αν το country name είναι USA ή Canada, σου γυρίζει true, διαφορετικά σου γυρίζει false και κάνει ένα return ότι είναι το North America. Ας έρθουμε λοιπόν αυτό να το κάνουμε ένα save, και θέλω αυτό το πράγμα να το χρησιμοποιήσω στα queries μου. Ας πάρω λοιπόν ένα ωραιότατο κουβιράκι. Θα μπορούσα να το κάνω και από κώδικα, αλλά αφού έχουμε το Gear Explorer, γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε. Και λέω λοιπόν, έλα και δείξε μου από το document publisher distribution, όπου το UDF.UDF is America, το country, το οποίο το country, να θυμίσουμε λίγο σε ένα JSON, το country είναι αυτό εδώ. Μάλλον όχι, δεν είναι το country, το language είναι. Λάθος έχω γράψει. Δεν πειράζει, εντάξει, το λεκτικό είναι λάθος. Όχι, το τι κάνει, σωστά είναι. Το distribution, σωστό, λάθος εγώ λέω. Θέλω να μου πεις ότι το country, αν είναι North America, δηλαδή αν είναι Αμερικάνοι ή Καναδοί, να είναι true. Αυτό λοιπόν, αν έρθω και το κάνω execute, πραγματικά βλέπετε ότι μου γυρίζει μόνο τους Καναδούς και τους Αμερικάνους. Μέσα στα δεδομένα μου υπάρχουν και Γάλλοι, υπάρχουν και Βέλγοι. Είτε λοιπόν και μου γυρίζει τους publishers, που είναι ή Αμερικάνοι ή Καναδοί. Και φυσικά έχω και βλέπω και πόσο είναι τα RUs, τα οποία χρεώθηκα για το συγκεκριμένο query μου. Κάποιες ερωτήσεις μέχρι εδώ. Κάποιες ερωτήσεις γενικότερα. Πολλές ερωτήσεις. Όχι, στο πρώτο ερώτημα λέει σε κάθε collection μπαίνουν documents του ίδιου σχήματος, άλλο σχήμα θέλει νέο collection, είναι καθαρά θεματικός προς να το διαχειριστείς. Μπορείς να έχεις και διαφορετικά πράγματα, απλά μετά το θέμα σου είναι πώς θα τα ρωτήσεις. Update σε attributes, θέλεις άλλο document, μπορείς να στείλεις και άλλο document, μπορείς όμως και να πειράξεις το συγκεκριμένο attribute με API, με τον κώδικά σου. Μπορείς να ορίσεις constraints για έγγραφα που μπαίνουν ποσό μέχρι 500.000. Constraints με την έννοια που έχουμε συνηθίσει, constraints με την έννοια που έχουμε συνηθίσει σε Transact SQL, μιλάς Φώτη, σε SQL Server. Δεν έχει κάτι τέτοιο σε αυτή τη λογική, σε τέτοια constraints. Μπορείς να διαλόγεις performance. Χρειάζεται να ορίσει σύνδεξη. Ναι, μπορεί να ορίσει σύνδεξη. Είτε είναι out of scope από τη συγκεκριμένη παρουσίαση, αλλά έχει ίνδεξη και έχει δύο-τριών τύπων ίνδεξη. Στο documentation, για την DocumentDB, έχει ένα πολύ ωραίο section όσον αφορά το κομμάτι των ίνδεξη. Όπως και για security, που και εδώ αυτό το έχω βγάλει out of scope. Υπάρχουν. Index κάνει index seek, όχι, δες τους ίνδεξη και θα καταλάβει ποιες είναι οι έννοιες που έχουν να κάνουν με index seek.
Type conversion στο where, όχι, δεν έχουν, δεν έχει τέτοια θέματα όσον αφορά για το type conversions στο where, για implicit ή explicit conversions. Πόσο κοστίζει το RU? Θα πρέπει να πας στο calculator που έχει για να κάνεις τη δουλειά σου, για να δεις πώς είναι. Και τώρα, αν αυτό θέλεις να δεις πόσο κοστίζει, τι έχουμε κάψει, βέβαια δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε κάνει τώρα, είναι και τα προηγούμενα που έχω κάνει εγώ. Αν θα πας, έχει πολλούς τρόπους. Μπορεί να ξεκινήσεις από το overview και να βλέπεις τα request που έχεις κάνει, όπως επίσης ανάλογα με το μπορείς να δεις και γενικότερα τι έχεις κάνει. Αν θα πας, νομίζω ότι είναι αυτό εδώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Σε λίγο να πάω στο άλλο. Αυτό εδώ. Εδώ λοιπόν, αν θα πας να κάνεις μία ανάλυση το τι έχεις κάνει, το τι έχεις κάψει σε NoSQL, έχω κάψει εδώ και αρκετές μέρες που, έχω, που παίζω, γιατί γράφω αυτά τα πράγματα για τη συγκεκριμένη παρουσίαση, 11 ευρώ, 12 ευρώ, 11,2. Μπορώ να το δεις με πολλούς τρόπους. Αλλά δεν είναι μόνο τα σημερινά, έτσι. Να το τονίσουμε αυτό. Κάποια άλλη ερωτησούλα? Πολύ ωραία λοιπόν. Δεν έχω να σας βασανίσω άλλο. Ελπίζω αύριο να σας δω στο Azure, στο Global Azure Bootcamp. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο live meeting που οργανώνουμε με τη Σόφη. Καλό σας βράδυ!